τέθηκε από την Τρίτη σε εφαρμογή στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο ο νόμος που εξομοιώνει το ηλεκτρονικό τσιγάρο με το κανονικό. Αυτό σημαίνει ότι εφ' εξής δεν επιτρέπεται στους πολίτες να το καπνίζουν σε δημόσιους χώρους παρά μόνο στους ειδικούς που προορίζονται για τους κανονικούς καπνιστές, ενώ εννοείται ότι απαγορεύεται η πώλησή τους σε ανηλίκους. Η νέα νομοθεσία προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις στην αμερικανική κοινωνία. Πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, να σταθμίσουμε πώς θα το χρησιμοποιούν με τρόπο που να τους βοηθά. Οι υποστηρικτές της απαγόρευσης επισημαίνουν ότι δεν έχει εξακριβωθεί ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι υγιές. Υποστηρίζουν ακόμα ότι αποτελεί το παραθυράκι για να επιτραπεί και το κανονικό. Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Ένας που θέλει να σταματήσει το κάπνισμα και το χρησιμοποιεί πρέπει να πάει έξω να κάτσει με τους καπνιστές και να είναι στην κατάσταση από την οποία προσπαθεί να απαλλαγεί. Ανάλογες απαγορεύσεις για το ηλεκτρονικό τσιγάρο με αυτές που τέθηκαν σε εφαρμογή σε Νέα Υόρκη και Σικάγο ισχύουν ήδη και στο Λος Άντζελες. Και ενώ η συζήτηση καλά κρατεί, έχουν υπάρξει από την περασμένη εβδομάδα προτάσεις κάτι αντίστοιχο να περάσει και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.